Θα συνδεθούμε τώρα με το κέντρο της Αθήνας, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη από το πρωί οι συγκεντρώσεις για την εργατική Πρωτομαγιά. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Συρίγος, που θα μας μεταφέρει την εικόνα. Γιάννη. Βασίλη, ολοκληρώνονται σιγά σιγά οι απεργιακές κινητοποιήσεις, οι συγκεντρώσεις εδώ στο κέντρο της Αθήνας για την εργατική Πρωτομαγιά. Χιλιάδες εργαζόμενοι, συνδικάτα αλλά και σωματεία έδωσαν το παρόν στο κέντρο της Αθήνας για να τιμήσουν την εργατική Πρωτομαγιά. Να σου πω ότι η ΓΕΣΕΕ, η ΑΔΕΔΗ αλλά και το εργατοϋπαλληλικό κέντρο της Αθήνας συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Κλαθμόνος στις 11 το πρωί με αιχμή την ακρίβεια αλλά και τους μισθούς, και ακολούθησε στην συνέχεια η πορεία, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη μέχρι αυτήν την ώρα. Να σου πω ότι την ίδια ώρα στα προπήλαια συγκεντρώθηκαν τα πρωτοβάθμια σωματεία και κινήσεις της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, και στη συνέχεια συμμετείχαν και εκείνοι στην μεγάλη πορεία. Μιλάμε για περισσότερα από 10.000 άτομα εργαζόμενοι, οι οποίοι κατέβηκαν στο κέντρο της Αθήνας, ενώ νωρίτερα στις 10.30 μέλη του ΠΑΜΕ συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος για να τιμήσουν και εκείνοι με τη σειρά τους την εργατική Πρωτομαγιά. Να σου πω ότι πραγματοποιήθηκαν ομιλίες, φώναξαν συνθήματα, ενώ την ίδια ώρα στο κέντρο υπάρχουν και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, Βασίλη. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ.